Μια εικόνα που εγώ δεν έχω μάτα ξαναδεί, τουλάχιστον στην ελληνική τηλεόραση. Απευθείας μετάδοση, συνέντευξη παρακαλώ, με εμπτήσει καλεσμένο. Παρακαλώ, σε πτήση Οδυσσέας Δάρας, ένας από τους καλύτερους Έλληνες, ίσως ο καλύτερος Έλληνας αλεξιωτιστής, παραπεντίστας, όπως λέμε, δηλαδή αλεξιτότου πλαγιάς, παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Οδυσσέα. Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα Ελλάδα. Πού είσαι βρε Παγάσα, πού βρίσκεσαι? 550 μέτρα δεν είμαστε. Ναι. Βρισκόμαστε πάνω από την παραλία της Καλαμάτας, να σας δείξω λίγο εικόνα. Είναι η καλύτερη πτήση που μπορεί να ζήσει κάποιος πιλότος. Είναι το καλύτερο βίωμα ενός ανθρώπου, το προτείνω σε όλους. Οι εικόνες μιλάνε από μόνο του Σπύρο. Κάτσε, εγώ, ρε εσύ Οδυσσέα είσαι σίγουρα απευθείας. Δεν είναι βίντεο αυτό που βλέπω. Απευθείας. Λάι! Σε απευθείας μετάδοση εικόνας, δηλαδή. Ο άνθρωπος με το κινητό! Ο άνθρωπος με το κινητό! Η φάτσα με το κινητό! Βούμψε γλυκά! 550 μέτρα, παραλία Καλαμάτας. Λοιπόν, σε απευθείας λοιπόν μετάδοση, πτήση με αλεξίπτωτο, παρακαλώ πάρα πολύ, Οδυσσέας Δάρας. Παρακέντε, Οδυσσέα. Σας περιμένει με όλους Καλαμάτα. Οδυσσέα. Μόλις φύγαμε από το βουνό εκεί πίσω, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Ναι. Το βουνό αυτό είναι η Άνω Βέργα, η περιοχή της Άνω Βέργας, εκεί είναι η απογείωση, το take-off. Και το landing γίνεται στην μία άκρη, της παραλίας της Καλαμάτας, ναι. Εδώ μπροστά μας. Εκεί θα προσπαθήσουμε να προσγειωθούμε. Η πτήση είναι υπέροχη. Early birds get the food. Οι πρωινές είναι οι καλύτερες. Βέβαια. Και πάμε και για μπάνιο. Δεν το πιστεύω αυτό που ζω, ειλικρινά δεν το έχω ξανακάνει ποτέ. Το μαύρο που βλέπετε. Το μαύρο που βλέπω τηλεθεατές. Θα σε πάρω μια βόλτα. Το μαύρο που βλέπω τηλεθεατές είναι γιατί αλλάζει την κάμερα, έτσι. Να ξέρουν. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Αλλάζω λίγο την κάμερα προς πίσω. Μιλάω από ένα smartphone. Ό,τι προσπάθησα να κάνω και την προηγούμενη φορά, να τραβήξω ένα βίντεο με το κινητό μου. Bon. Ανεξαρτήτως αν έχω πάντα μια GoPro στο κεφάλι. Bon. Αυτή μας έσωσε και μας έκανε viral. Οδυσσέα, να εξηγήσω. Να εξηγήσω στους τηλεθεατές. Πριν από λίγες ημέρες, φίλοι τηλεθεατές, υπήρχε ένα βίντεο στο διαδίκτυο που έκανε το γύρο του κόσμου. Πιστεύω ότι έχει ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια views. Είχε περισσότερα. Αυτή τη στιγμή, σαν σύνολο, είναι 15 εκατομμύρια σε τρεις εταιρείες. 15 εκατομμύρια views, η εικόνα ενός αλεξιωτιστή παραπέντε που φεύγει το κινητό του στο κενό. Χάσαμε, δεν ξέρουμε ποιος ήταν. Και είναι ο Οδυσσέας Δάρας. Ίσως ο καλύτερος αυτή τη στιγμή Έλληνας παραπεντίστας. Που μπορούμε να απολαύσουμε το εντυπωσιακό του σοου. Αυτό είναι Οδυσσέα. Αυτό είναι. Bon. Τώρα μακάρι να μπορούσα να έχω ελεύθερα χέρια να μπορέσω να σου κάνω και κάποια επίδειξη. Αλλά. Όχι, όχι επίδειξη. Μην μου ζητεί εμένα αυτό. Θέλω κάποιο selfie stick για να κρατάω το κινητό. Ρε εσύ τρελέ, πες μου πώς νιώθεις αυτή τη στιγμή. Πώς νιώθεις στον αέρα, πες μου. Τι να σου πω, ανέβηκα και λίγο, είμαστε στα 600 μέτρα, είναι μοναδικό συνέστημα, είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να σε απελευθερώσει. Βρίσκεσαι απευθείας με το Θεό, ό,τι λες ακούει Σπύρο. Είμαστε ευλογημένη χώρα, τέτοια θέα δεν θα τη ζήσει πουθενά. Αν μπορώ άλλη μία, περνάω πάνω από την παραλία της Καλαμάτας αυτή τη στιγμή. Εσύ Παγάσα, δεν το έχω ξαναζήσει αυτό, είσαι απίστευτος τύπος. Ξέρω Σπύρο πώς το βλέπεις, πώς σας φαίνεται. Εγώ πάντως πάω να προσγειωθώ και να ρίξω βουτιά κατευθείαν. Το επόμενο βίντεο πιστεύω πάντως είναι το ότι θα λυθώ από το παραπέντε και θα πηδήξω κατευθείαν στη θάλασσα. Οδυσσέα. Παρακαλώ. Ποια είναι τα όνειρά σου βρε εσύ? Ο επόμενος μου στόχος, να σου πω την αλήθεια Σπύρο, συγγνώμη λίγο να γυρίσω την κάμερα. Ναι, περιμένουμε. Ο επόμενος μου στόχος, ο οποίος έχω βάλει επιπογόν, είναι να πάω να πηδήξω από τα 15.000 πόδια από μπαλόνι ζεστού αέρα. Πολύ σύντομα θα έχουμε βίντεο και από αυτό και εικόνα. Πρέπει, τι τρέλα κουβαλάς, τι είναι αυτό που κουβαλάς στην ψυχή σου? Προσπαθώ ρε φίλε, προσπαθώ. Σας έχω και μια έκπληξη Σπύρο για το τελείωμα. Πες μου. Φίλε, πολλοί με το βίντεο δεν χαρήκανε την πτώση του κινητού. Ναι. Έτσι κι εγώ αποφάσισα να σας χαρίσω μια ακόμα. Τι, θα ρίξει το κινητό? Φίλε Σπύρο, ναι. Επίσης προσγειώνομαι, είμαι γύρω στα... Έχω φτάσει στα 350 μέτρα. Η παραλία είναι εδώ. Πάω για μια safe προσγείωση. Καλημέρα Ελλάδα, Οδυσσέας Δάρας. Αυτό για εσάς, ξυπνάμε μαζί. Απάνω τους! Δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Παιδιά, έχει πετάξει το κινητό. Παιδιά, το κινητό είναι στον αέρα.
Παιδιά, το κινητό, το κινητό. Πέταξε το κινητό. Και στο κράτος πίσω έγραφε «Μωρός το αυτοκίνητο». Παιδιά, ο Οδυσσέας Δάρας, εκτός του ότι, όπως λένε, τα θρυλούμενα και, και οι μαρτυρίες, είναι ίσως ο καλύτερος Έλληνας παραπετίστας ή από τους καλύτερους, αν θέλετε, γιατί μπορεί να υπάρχουν και εγωισμοί στο συνάφι και είναι σεβαστοί. Είναι ένας εντυπωσιακός τύπος, ένας τρελός. Απευθείας μετάδοση για την ελληνική τηλεόραση, απευθείας εν ώρα πτήσης με παραπέντε, απευθείας μετάδοση, συνέντευξη. Και μετά, επειδή έγινε γνωστός ο Οδυσσέας από αυτό το βίντεο, δείξτε αυτή την εικόνα, παρακαλώ, να την έχουμε έτοιμη, όπου έχει κάνει 15 εκατομμύρια προβολών, έτσι, αυτό το βίντεο. Αν μπείτε στο YouTube, στο διαδίκτυο, το έχουν ήδη πάρει τρεις εταιρείες. Να, του φύγει το κινητό στον αέρα. Έχει ξεπεράσει 15 εκατομμύρια προβολές. Δεν ξέραμε ποιος είναι ο παραπεντίστας. Βρήκαμε τον Οδυσσέα Δάρα. Λέει, ναι, εγώ είμαι και έχει... Ναι. Και για το κέφι σας, γιατί έτσι, για την τρέλα μας, για την αγάπη μας, για να διασκεδάζουμε, για να ξεφεύγουμε λίγο, θα σας κάνω και μια σε απευθείας πτήση, μετάδοση και συνέντευξη. Δεν το πιστεύω ότι θα γίνει στην πραγματικότητα. Και εκτός που μας μετέδωσε την καλώς εννοούμενη τρέλα του, αυτόν τον ενθουσιασμό, αυτό το παλικάρι, αυτό το υπέροχο παιδί, είναι 30 ετών, νέος, έτσι. Η καρδιά του είναι γερή και δυνατή και στέλνει μηνύματα. Σου λέει τρέλα, αλλά καλώς εννοούμενη τρέλα. Και τόλμη, αυτό χρειαζόμαστε όλοι μας. Σου λέει, επειδή έφυγε τότε αυτό το κινητό και σπέψαν όλοι είτε να βγάλουν γρήγορα συμπεράσματα για να με αδικήσουν, να πούνε μια κουβέντα, γιατί δεν μπορούν να ορίζουν ότι ο Οδυσσέας Δάρας είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας του είδους, από τους κορυφαίους Έλληνες που είχε ποτέ αυτός ο τόπος. Σου λέει, θα τους κάνω εγώ το χατήρι να πετάξω κι άλλο ένα κινητό και για πάρτι μας. Για εσάς το ξυπνάμε μαζί, για τους τηλεθεατές, για το κέφι μας. Και το έκανε ο Οδυσσέας Δάρας. Ό,τι και να πούνε λίγο για αυτόν τον άνθρωπο. Ειλικρινά υποκλίνομαι σε αυτό. Σημειώστε αυτό το όνομα, Οδυσσέας Δάρας. Να είστε σίγουροι ότι κάποια στιγμή θα το δείτε στο βιβλίο Guinness ή θα το βλέπετε με το εθνό σημείο μας να παίρνει διακρίσεις διεθνούς επίπεδου. Λοιπόν.